Σας καλώς ορίζουμε όλους στην πόλη μας. Ονομάζομαι Γεωργία Κουμουνδούρου, εκπροσωπώ το Σύλλογο Δημοκρατικών Γυναικών Πετρούπολης και είναι ένα σύλλογο με 48 χρόνια παρουσία στην Πετρούπολη, λειτουργία. Έχει μακρά και πολύμορφη δράση μπροστά σε ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα και τι ζωέ των γυναικών. Έχει δώσει πολλού αγώνε για όλα τα προβλήματα που διαχρονικά αντιμετωπίζουν οι λαϊκές οικογένειες. Είμαστε εδώ για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που έχει αναφερθεί και από προηγούμενου ομιλητέ. Όμω, λόγω τη φύση μα, ω γυναίκε και ω μανάδε, είμαστε υποχρεωμένε να το υπογραμμίσουμε. Μιλάμε για τι σοβαρότατε ελλείψει που υπάρχουν στο σύστημα υγεία και πιο συγκεκριμένα για τα κέντρα υγεία τη περιοχή μα και τι ολοένα πιο υποβαθμισμένε υπηρεσίε και παροχέ στον τομέα υγεία. Να πούμε ότι στην Πετρούπολη δεν λειτουργεί κέντρο υγεία. Λειτουργεί μόνο τόμη και Τοπικό ιατρείο. Παλιότερα υπήρχαν 22 γιατροί. Τώρα πλέον έχουν απομείνει μόνο τρεις. Σε ένα κτίριο που, όπως ακούσατε, είναι πλήρω ανέξοδο για το κράτος, μιας και έχει παραχωρηθεί από το Δήμο. Μιλάμε για ένα Δήμο που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τον ΧΙΤΑ. Ε, δεν είναι ανάγκη να υπογραμμίσω τον, την οσογόνο κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε οι οικογένειές μας και τα παιδιά μας. Ε, το είπαν οι προηγούμενοι. Πρόσφατα, σε κινητοποίηση, η δεύτερη γεωνομική περιφέρεια Πυρέω και Αιγαίου υπέδειξε να επισκεφτόμαστε γιατρού στο κέντρο Υγεία Αγίων Αναργύρων, το οποίο ήδη εξυπηρετεί μια περιοχή συνολικού πληθυσμού περίπου 260.000, μια και εκεί ε, αναφέρονται οι κάτοικοι τη Πετρούπολη, του ηλίου Αγίων Αναργύρων Καματερού και Φιλής. Ενδεικτικά να αναφέρω, και το έκανα έτσι για να έχω ένα παράδειγμα 38 στα χέρια μου, ε, ψάχνοντας ε, πριν από δύο εβδομάδες στην πλατφόρμα της ΙΔΙΚΑ για το διάστημα 18-9 μέχρι 16-11 να κλείσω ραντεβού Πε... για την Πετρούπολη, για την υπήρχαν διαθέσιμα μόνο για παιδίατρο. Παιδίατρο, τον οποίο φέραμε πριν από μερικά χρόνια, μετά από επίμονους αγώνε και κινητοποιήσει με πρωτοβουλία του Συλλόγου Δημοκρατικών Γυναικών, ε, μαζεύοντα χιλιάδε υπογραφέ σε βοήθεια με του άλλου φορεί και κατοίκου τη περιοχή μα. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, αυτό που σα ανέφερα, δεν υπήρχε ραντεβού σε καμία από τι δημόσιε δομέ των προαναφερθισών περιοχών για τις βασικές ιδιότητες, δεν μιλάμε για γυναικολόγο, παθολόγο, καρδιολόγο, αλλά και για άλλες. Να φανταστείτε, έκανα αίτημα και για ενδοκρινολόγο, τίποτα, οφθαλμίατρο, τίποτα. Με άλλα λόγια, η ευθύνη της υγείας μας, όπως ξέρουμε πολύ καλά, αποτελεί ατομική υπόθεση. Χρειάζεται να βάλουμε βαθιά, πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη, για να έχουμε την υγεία εμείς και τα παιδιά μας. Ακριβένουν τα φάρμακα, γίνεται το κόστος ζωής δυσβάσταχτο και η μισθή και η συντάξη είναι αναντίστοιχοι από τις ανάγκες μας. Είμαστε σίγουροι, κύριε Χαρδαλιά, ότι με την πρώτερη ιδιότητά σας, την περίοδο του κορονοϊού, γνωρίζετε πολύ καλά τις τεράστιες ανεπάρκειες σε προσωπικό και υποδομές στον τομέα υγείας, τι περικοπέ με ευθύνη διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων. Γνωρίζετε πολύ καλά τι τραγικές συνέπειε που έχει αυτό για την υγεία μα και την ποιότητα τη ζωή μα. Γι' αυτό ζητάμε από την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη να πιέσει την κυβέρνηση προκειμένου να ικανοποιηθεί το έτοιμά μα για ένα σύγχρονο κέντρο υγεία στην Πεντρούπολη που θα εξυπηρετεί τι ανάγκε των κατοίκων τη. Να στελεχωθεί. Με το απαραίτητο ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό και να εξοπλιστεί με την κατάλληλη υποδομή για εργαστηριακές εξετάσει, να καλυφθούν τα κενά σε μια σειρά από βασικέ ειδικότητε, ε, αλλά και ειδικότητε χρόνιων παθήσεων. Να μετατραπεί το κέντρο υγεία των Αγίων Αναργύρων σε 24 ώρε λειτουργία με υποδομή για επίγοντα περιστατικά και δυνατότητα βραχία νοσηλεία, διασύνδεσή του με τα κέντρα υγεία των περιοχών και να συνδεθούν οι μονάδες υγείας με τους χώρους δουλειάς, με τα σχολεία. Υπάρχει ανάγκη με τους βρεφονιπιακούς σταθμούς, αλλά και με τα αθλητικά κέντρα. Στα αθλητικά κέντρα της Πετρούπολης ε, ε, αθλούνται χιλιάδες παιδιά. Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη. Τέλος, πολύ σημαντικό, ε, να στελεχωθεί πλήρως το νοσοκομείο Αττικό. Είναι το μοναδικό νοσοκομείο, αναφορά στη Δυτική Αττική... Υπάρχουν πάρα πολλέ ελλείψεις και σε ιατρικό και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν θέλουμε εξουθενωμένου γιατρούς και νοσηλευτές. Ε, θέλουμε ένα νοσοκομείο με τεχνολογικό εξοπλισμό που να ικανοποιεί τις ανάγκες μας. Χωρίς εργολάβους και σδίτ. Είμαστε εδώ και θα παλέψουμε. Είμαστε αποφασισμένες. Αγωνιζόμαστε για το θέμα της υγείας πάρα πολλά χρόνια με αποτελεσματικότητα άλλες φορές, αλλά με πολλή επιμονή και υπομονή. Ευχαριστούμε.